πάπυρος ανακαλύφθηκε από τον Αιγυπτιολόγο Ρόμπερτ Ρίντερ και από τον συνάδελφό του Φόι Σκάλφ. Ένα ξόρκιτο σεξ που σχεδιάστηκε για να αναγκάσει έναν άνδρα να πάει στο κρεβάτι με μια γυναίκα ανακαλύφθηκε σε έναν αρχαίο Αιγυπτιακό πάπυρο. Το μεταφρασμένο ξόρκι απαιτεί ο άνθρωπος που ονομάζεται Κεφάλας και φαίνεται να είναι Έλληνας να αντιμετωπίζει άγχος το μεσημέρι, το βράδυ και ανά πάσα στιγμή μέχρι να κάνει σεξ με μια γυναίκα που ονομάζεται Ταρόμεουέι. Στον πάπυρο βλέπουμε επίσης ένα σκίτσο με τον πρωταγωνιστή της ιστορίας να είναι γυμνός και τα γεννητικά του όργανα διωγγωμένα, ενώ του πετά ένα βέλος ο Άνουβης, ο αρχαίος Αιγύπτιος θεός των νεκρών. Τι γράφει το ερωτικό ξόρκι? Το ερωτικό ξόρκι, που προφανώς ανατέθηκε από την ίδια την Ταρόμεουέι, ήταν πιθανόν τοποθετημένο σε έναν τάφο και προοριζόταν να καλέσει το φάντασμα του νεκρού. Με το που θα καλούνταν, αυτό το ευγενές πνεύμα του ανθρώπου της νεκρόπολης θα έπρεπε να κυνηγήσει παντού τον Κεφάλα για να τον κυριεύσει με την επιθυμία. Ο πάπυρος αναλύθηκε από τον Αιγυπτιολόγο Ρόμπερτ Ρίντερ και από τον συνάδελφό του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Φόι Σκάλφ. Αυτό που βρήκαμε είναι μια πρόσκληση σε ένα νεκρό πνεύμα να εγερθεί ως φάντασμα και να βασανίσει έναν άνδρα, δήλωσε ο Αιγυπτιολόγος Ρόμπερτ Ρίντερ. Αν και αναφέρεται ως ξόρκι αγάπης, στην πραγματικότητα είναι ένα ξόρκι για να επιβάλλει το σεξ, πρόσθεσε. Ο πρωταγωνιστής δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να πιει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκτός από το να ακολουθεί τη γυναίκα μέχρι τα ανδρικά του γεννητικά όργανα να ενωθούν με τα δικά της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πάπυρος εκτιμάται ότι χρονολογείται κάπου ανάμεσα στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν έως τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Τα ξόρκια όπως αυτά δεν είναι ασυνήθιστα στην πιο πρόσφατη ελληνορωμαϊκή περίοδο της Αιγύπτου, αλλά γίνονται συνήθως από έναν άντρα που επιζητά μια γυναίκα. Έλληνας στο αντικείμενο του πόθου της Αιγύπτιας. Το πρόσωπο που έγραψε το ξόρκι συμβουλεύτηκε εγχειρίδια γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 3 ή 4 διαφορετικά πράγματα που είναι ουσιαστικά αποσπάσματα από διαφορετικά εγχειρίδια, δήλωσε ο Δόκτωρ Ρίντερ. Πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος για να το γράψεις και το γεγονός ότι έχει συμβουλευτεί βιβλία δείχνει ότι ήταν μια επαγγελματική δουλειά και ότι θα κόστισε χρήματα, πρόσθεσε και συνέχισε. Οι γυναίκες ήταν λιγότερο πιθανό να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν στην Αίγυπτο την εποχή εκείνη. Είναι δυνατόν, αλλά λιγότερο πιθανό. Έτσι σχεδόν σίγουρα κάποιος προσέλαβε έναν επαγγελματία συγγραφέα. Οπότε έπρεπε να έχει κάποια μέσα για να το κάνει αυτό. Δεν είναι απαραίτητα πλούσιος, αλλά τουλάχιστον αρκετά πλούσιος ώστε να ξοδεύει κρίσιμους πόρους για την πρόσληψη ενός συγγραφέα για να δημιουργήσει ένα ξόρκι. Το όνομά της είναι Αιγυπτιακό. Το όνομα της μητέρας της είναι Αιγυπτιακό. Το όνομά του είναι ελληνικό. Και το όνομα της μητέρας του είναι ελληνικό επίσης, σύμφωνα με τον Δόκτωρ Ρίτνερ. Το παλαιότερο γνωστό ξόρκι της αρχαίας Αιγυπτιακής περίοδου είναι μέρος του The Re Museum Papyri, μια συλλογή που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο χρονολογείται από το Μέσο Βασίλειο που διήρκησε από το 1975 π.Χ. μέχρι το 1640 π.Χ.